Το κλασικό φαγητό που όλοι αγαπάμε, τα φασολάκια, σήμερα θα το απογειώσουμε. Θα βάλουμε μέσα και μανιτάρια και πατάτες. Θα κάνουμε και μία σάλτσα στο τέλος. Δεν θα σας πω τα υλικά. Θα τα δείτε στη συνέχεια. Που θα γίνει ένα φαγητό. Θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Πάμε να δούμε τα υλικά και να ξεκινήσουμε. Για τα φασολάκια με μανιτάρια και πατάτες θα χρειαστούμε μία συσκευασία φασολάκια πλατιά μπαρμπαστάθης 900 γραμμάρια, 350 γραμμάρια μανιτάρια σαμπινιόν, 800 γραμμάρια πατάτες, 75 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, μία κουταλιά της σούπας φρέσκο θυμάρι ψιλοκομμένο, 500 γραμμάρια νερό, μία κουταλιά της σούπας απαλή μουστάρδα, μία κουταλιά της σούπας μέλι, 1/3 από ένα ματσάκι άνηθο, χυμό από ένα λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ελαιόλαδο και ψωμί. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα φασολάκια, ρε φίλε, εμένα είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Γιατί στο χωριό, όταν μεγάλωσα μικρός, είχαμε φασολάκια πάντα στην αυλή, το καλοκαίρι. Οπότε κατέβαινε η γιαγιά, έκοβε τα φασολάκια. Είχαμε πολλά έτσι τέτοια. Οπότε τα φασολάκια ήταν τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα. Ξέρετε, άλλες φορές βγαίνουν λιγότερα, άλλες φορές βγαίνουν περισσότερα. Όταν είχαμε λίγα φασολάκια μέσα στη βδομάδα, τα κάναμε βραστά, με λαδάκι και λεμόνι. Όταν είχαμε πολλά φασολάκια, τα έκανε φαγητό. Οπότε έχω συνηθίσει και τη διαδικασία. Γιατί πάντα έβλεπα τη γιαγιά να καθαρίζει φασολάκια, να βγάλει την Ίνα, που είναι μία διαδικασία. Οπότε τα φασολάκια μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό που δεν μου αρέσει τα φασολάκια είναι ότι πάντα όταν σερβίρεις φασολάκια πρέπει να σκεφτείς τα συνοδευτικά για τα φασολάκια. Δηλαδή, άμα δεν πάει μία κουμούτσα φέτα από δίπλα, δεν θεωρείς ότι τα φασολάκια είναι ολοκληρωμένο γεύμα. Γι' αυτό σήμερα διάλεξα να κάνω μία συνταγή που αυτομάτως θα κάνει τα φασολάκια μία πιο ολοκληρωμένη συνταγή, δεν θα μας λείπει τίποτα. Απλά προσθέτοντας δύο υλικά, μανιτάρια και πατάτες. Εντάξει, οπότε έχω ωραία μανιταράκια εδώ πέρα που θα τα κόψω έτσι σε μεγάλα κομμάτια. Και τα μανιτάρια γενικά είναι ένα φανταστικό υλικό. Μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε σχεδόν σε όλες τις συνταγές, γιατί ειδικά σε τέτοιες συνταγές που έχουν σαν βάση τα λαχανικά, επειδή έχουν την αίσθηση και την υφή κρέατος, μας κάνουν να νιώθουμε ότι τρώμε πιο ολοκληρωμένο φαγητό. Γιατί από θερμίδες σε μανιτάρια δεν έχουν πολλές, η αλήθεια είναι. Δηλαδή τις περισσότερες θερμίδες τις παίρνουμε σε αυτά τα φαγητά από το λαδάκι που θα βάλουμε ή το ψωμάκι που θα σερβίρουμε στο τέλος. Είναι λαχανικά, τα λαχανικά έχουν λίγες θερμίδες, αυτό είναι που μας αρέσει, αλλά είναι γεμάτα σε θρεπτικά στοιχεία και επίσης είναι αυτό που μας αρέσει. Λοιπόν, έχω τα μανιτάρια μου εδώ και το έχουμε πει πολλές φορές ότι όσο λάδι και να βάλουμε στα μανιτάρια καθώς το σοτάρουμε, το τραβάνε. Οπότε δεν θα το παρακάνουμε, αλλά θα βάλουμε λαδάκι, γιατί κάνουμε ένα λαδερό φαγητό. Θα βάλω περίπου 50 ml λάδι. Δηλαδή θα βάλω λάδι στη συνταγή μου και θα προσθέσω και λίγο έξτρα λάδι στο τέλος του σερβίρισμα. Οπότε ρίχνουμε τα μανιτάρια μου μέσα. Εδώ είμαστε. Και το μόνο κομμάτι της συνταγής που έτσι θέλω να ξεκινήσω διαφορετικά είναι το σοτάρισμα από τα μανιτάρια. Γιατί άμα τα μανιτάρια τα βάλω στη συνταγή και τα βράσω, δεν θα έχουν καθόλου την ίδια γεύση. Θέλουμε λίγο να σοτάρουμε τα μανιτάρια. Οπότε παίρνω μια ξύλινη κουτάλα, ανακατεύω λίγο τα μανιτάρια, καθαρά να μου την έχω αφήσει να ζεσταίνεται αρκετά, γιατί με αυτόν τον τρόπο πάντα κερδίζουμε χρόνο. Και Μίτσο, θες να κάνεις κάποια ερώτηση? Αυτή που κάνω πάντα, όλα τα μανιτάρια μπαίνουν, όλα τα ίδια. Εννοείται πως μπαίνουν όλα τα μανιτάρια. Βέβαια αυτά είναι τα πιο οικονομικά. Τώρα, άμα έχεις πλευρό τους, άμα έχεις. Τι άλλο ξέρεις? Σιτάκι, ναι, άλλο. Πορτσίνι, μπράβο. Τότε πάμε σε άλλο επίπεδο. Τότε τα φασολάκια πρέπει να τα χρεώσεις και 25 ευρώ αν βάλεις πορτσίνι. Α, καταλαβαίνεις. Εννοείται πως ό,τι άγρια μανιτάρια έχετε και ό,τι μανιτάρια θέλετε να χρησιμοποιήσετε μπορείτε να τα βάλετε στη συνταγή. Λοιπόν, βάλαμε τα μανιτάρια, αλάτι, πιπέρι, λαδάκι. Όπως βλέπετε, ήδη η κατσαρολίτσα μου τι έγινε. Στέγνωσε από λάδι. Οπότε θα βάλω λίγο ακόμα λαδάκι. Τα 50 γίνανε 75. Εντάξει, το λαδάκι. Και ρίχνω μέσα το κρεμμύδι. Τέλειο, φανταστικό. Σοτάρω κρεμμύδι με μανιτάρια. Τι λάθος μπορεί να πάει εδώ πέρα. Ήδη το φαγητό μου είναι πεντανόστιμο. Λοιπόν, έχω μία σκελίδα σκόρδο. Θα την κόψω ωραίες φετούλες. Δεν την πάτησα γιατί είχα χρησιμοποιήσει το μικρό το μαχαίρι, οπότε δεν ήθελα να λερώσω και το άλλο. Λοιπόν, πάει και αυτό μέσα. Και ρίχνουμε ένα ωραίο ανακάτεμα. Θέλω να σοτάρω εδώ πέρα τα λαχανικά μου. Και το κρεμμύδι και το σκόρδο και το μανιτάρι, γιατί θα δώσουν έξτρα γεύση στην συνταγή. Τώρα, ποιο μυρωδικό θέλουμε εδώ? Πάει και η ρίγανη, σωστά. Πάει και ο δυόσμο, σωστά. Πάει και το θυμάρι, που το θυμάρι πάει με όλα, το έχουμε πει. Τα αφήνω πάνω σας. Αν θέλετε να βάλετε και λίγο δυόσμο, του πάει. Γενικά τα φασολάκια τους αρέσουν ο δυόσμος και ο άνηθος τους αρέσει. Αλλά εγώ σε τέτοιες συνταγές που έτσι
Δεν ξέρω τι μυρωδικό να βάλω. Η πρώτη μου επιλογή είναι πάντα το θυμάρι. Και γυρνάμε πίσω στις πατάτες μας. Δύο πατατούλες είναι αρκετές για να θρέψουν μία οικογένεια, φίλε. Τι φανταστικό υλικό που είναι η πατάτα. Έχω πάρει λάθος μαχαίρι από την αρχή, αλλά δεν πειράζει. Θα συνεχίσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δεν τα αλλάζω, παιδιά, όχι. Θα χρησιμοποιήσω το ίδιο μαχαίρι μέχρι το τέλος. Ναι, προσκοπικό μαχαίρι. Έχω πάρει το, πώς το λένε, το σουγιά, μπράβο. Λοιπόν, δεν το αλλάζω τώρα. Από το μαχαίρι θα τελειώσω όλη τη συνταγή. Λοιπόν, κόβω και την πατατούλα μου. Γιατί? Μια χαρά δεν πάει η συνταγή μου, κοίτα. Όχι, δεν κλαδεύεις. Αυτό είναι το προσκοπικό. Το έχεις πάντα μαζί σου. Και σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνεις μια πρόχειρη σφεντόνα, την κάνεις κατευθείαν. Λοιπόν, κόβω και την πατατούλα μου έτσι ωραία κομμάτια. Τέλεια. Νομίζω τα κατάφερα. Εντάξει. Τα κατάφερα, παιδιά, με αυτό το. Και μόλις πάρει ωραίο χρώμα το μανιτάρι, το κρεμμύδι, το σκόρδο και το θυμάρι, ρίχνω μέσα την πατατούλα. Και τι δεν έχω ρίξει καθόλου στη συνταγή. Τα φασολάκια, ρε παιδιά. Φασολάκια τόση ώρα λέμε ότι θα κάνουμε και φασολάκια δεν έχουμε δει. Οπότε, τώρα πάω στην κατάψυξη. Και θα συνεχίσω στον ίδιο τρόπο σκέψης. Θέλω μια εύκολη και νόστιμη συνταγή. Γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσω φασολάκια πλατιά μπαρμπαστάθης. Δεν χρειάζονται καθάρισμα και πλύσιμο. Είναι τρυφερά και μαγειρεύονται εύκολα και απλά απευθείας από την κατάψυξη. Πού είναι το ψαριδάκι μου? Εδώ είναι. Τέλεια. Καλά, αυτό είναι ευκολία. Μόλις σας είπα πριν, σας έλεγα με τη γιαγιά που καθάριζε τα φασολάκια με τις ώρες. Εδώ πέρα τώρα. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Μπορεί να υπήρχαν τότε τα φασολάκια μπαρμπαστάθης, σίγουρα δεν υπήρχαν. Αλλά στο χωριό δεν είχαμε κατάψυξη. Αυτό είναι ένα άλλο δεδομένο. Ναι, μόνο ψυγείο είχαμε, δεν είχαμε κατάψυξη. Ναι. Δεν είχαμε. Και γκαζάκι, ψυγιάκι, τέλος. Αυτά ήταν. Λοιπόν, οπότε έτσι όπως είναι, ρίχνουμε κατευθείαν τα φασολάκια μας μέσα. Και το δύσκολο κομμάτι της συνταγής μόλις τελείωσε. Πού πάει αυτό, φίλε Διονύση? Ανακύκλωση. Ανακύκλωση, γιατί είμαστε ωραίοι τύποι και σκεφτόμαστε το περιβάλλον. Είμαστε πράσινοι. Και το μόνο που χρειάζεται στη συνταγή μας είναι νεράκι. Νεράκι. Καπακώνουμε. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το φαγητό μας, μετράμε 40 λεπτάκια. Σε 40 λεπτά το φαγητό θα είναι έτοιμο. Τώρα, αν είχαμε χύτρα, πόση ώρα θα έπαιρνε? 10 λεπτά. Ούτε 10 λεπτά. Λοιπόν, 10 λεπτά με χύτρα, 40 λεπτά. Με απλό βράσιμο, να θυμάστε πάντα το καπάκι εξοικονομεί χρόνο και χρήμα. Γιατί δεν χρειάζεται να έχω τέρμα τη φωτιά μου και δεν χρειάζεται να νοιάζομαι και πάρα πολύ για το φαγητό μου, γιατί δεν εξατμίζεται το νερό, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να καεί. Λοιπόν, πίσω σε 40 λεπτάκια, γιατί θα κάνω ένα μαγικό τρίκ. Τι? Ναι. Καλή. Εντάξει, παιδιά, συνταγή δική μου είναι. Πρέπει να κάνω κάτι στο τέλος που θα σας ξαφνιάσει. Θα το κάνω. Τα πράσινα φασολάκια είναι πλούσια σε βιταμίνη K που βοηθάει την πήξη του αίματος, βιταμίνη C, φιλικό οξύ και μαγκάνιο. Περιέχουν παράλληλα και μεγάλη πληθώρα άλλων θρεπτικών συστατικών όπως ασβέστιο, φόσφορο, βιταμίνες του συμπλέγματος B και βιταμίνη Α. Τα φασολάκια μου είναι έτοιμα και πάμε για το μαγικό τρίκ που σας είπα. Θα δέσουμε λίγο τη σαλτσούλα. Ναι, γιατί δεν θέλω να είναι νερουλή η σάλτσα και δεν έχουμε κάνει κοκκινιστά φασολάκια. Γιατί συνήθως έχουμε συνηθίσει τα φασολάκια να είναι κοκκινιστά. Οπότε, θα κάνω κάτι καινούριο. Οι παλιές νοικοκυρές, συγχωρέστε με. Οι καινούριες, λατρέψτε με. Γιατί είναι κάτι φανταστικό. Θα κάνει τα φασολάκια πεντανόστιμα. Μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα. Μία κουταλιά της σούπας μέλι. Εδώ είμαστε. Ναι, νεράκι, άνηθο ψιλοκομμένο, χυμό από ένα λεμόνι, ένα λεμονάκι χυμό μέσα, καταπληκτικό. Κάνουμε ένα τύπου αυγολέμονο, καταλαβες, σαν αυγολέμονο αλλά δεν έχει αυγό μέσα, ναι, γιατί θα έχει περίπου την ίδια γεύση. Οπότε θα ρίξω και μία πρεζαλάτι εδώ μέσα, λίγο πιπέρι. Ανακατεύω και τώρα, Διονύση μου, θέλω βοήθεια. Είτε. Θέλω κάποιος να έρθει εδώ, να πάρει ένα σύρμα από μέσα. Πεντανόστιμο. Ανακάτευε. Και εγώ θα σου ρίξω τα ζουμάκια μέσα από την κατσαρόλα. Εντάξει. Εδώ. Για πάμε. Με το που ρίξουμε όλα τα ζουμάκια μέσα,
Ωραία. Ρίξτε όλα πίσω. Τώρα πώς είμαι. Ναι, ναι, ναι. Και εξαφανίστηκες. Γεια σας. Και κάπως έτσι, τα καλύτερα φασολάκια που έχετε δοκιμάσει είναι εδώ με μια δεμένη σάλτσα, πλούσια σε γεύση. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα πιατάκι και να σερβίρουμε. Μου αρέσει πολύ το κοκκινιστό, αλλά παίρνει αρκετή ώρα για να γίνει και είναι αρκετά ακριβό. Έχεις κάτι άλλο να μου προτείνεις? Και βέβαια έχω. Πρώτα απ' όλα για το θέμα χρόνου, να σου πω ότι στο μοσχάρι, άμα βάλεις φιλέτο, σε 10 λεπτά το κοκκινιστό είναι έτοιμο. Αλλά από θέμα ακρίβειας, νομίζω ότι το χοιρινό και το κοτόπουλο είναι η καλύτερη σου λύση. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Πω πω, μία φαγητάρα. Νομίζω όλοι θα το φτιάξετε αυτό το φαγητό, γιατί είναι υπέροχο. Κοιτάξτε εδώ. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε ότι έχει τα πάντα. Έχει πατατούλα, έχει μανιτάρι, έχει φασολάκι, έχει μια υπέροχη δεμένη σάλτσα που συνήθως στα φασολάκια αυτό που μας λείπει είναι μια δεμένη σάλτσα. Εδώ πέρα φρόντισα για όλους σας να είστε ευχαριστημένοι, να έχει τα πάντα, ό,τι χρειαζόσαστε σε ένα πιάτο εδώ. Βέβαια, άμα θέλετε να βγάλετε και μια φετούλα, μπορείτε στο πλάι, αλλά νομίζω ότι το φαγητό μας είναι αψογό. Λίγο φρέσκο ελαιόλαδο στο τέλος, όπως σας είπα. Θέλω λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Κοιτάξτε το ζουμάκι, τι υπέροχο που είναι από κάτω. Δεν είναι υπέροχο, είναι δεμένο. Η πατατούλα έχει λιώσει, έχει χαλακώσει, τα μανιτάρια δίνουν υπέροχη γεύση. Και μόλις δοκιμάστε, θα πείτε, εγώ φασολάκι στη ζωή μου δεν έχω ξαναφάει έτσι. Λογικό είναι, γιατί πραγματικά με δύο κινήσεις απογειώσαμε το φαγητό μας. Ποια είναι η συνταγή της μαγείας? Αυτή που μπορεί να δώσει άλλη διάσταση σε μια όμορφη μαγειρική σας συνήθεια, όπως είναι τα λαδερά για εμάς τους Έλληνες. Έχετε λοιπόν την ευκαιρία να μαγειρέψετε αυτά τα φασολάκια με μανιτάρια και πατάτες στα πιο αγαπημένα σας πρόσωπα και να τα σερβίρετε με μια παγωμένη κοκακόλα. Βλέπετε πόσο πολύ ταιριάζει η κοκακόλα με αυτό το φαγητό? Δηλαδή, από τη μία έχουμε παράδοση, από την άλλη έχουμε την κοκακόλα και αυτά τα δύο δένουν τέλεια. Για τα φασολάκια με μανιτάρια και πατάτες, χοντροκόβουμε τα μανιτάρια, βάζουμε ελαιόλαδο σε κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, μεταφέρουμε τα μανιτάρια στην κατσαρόλα, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, προσθέτουμε ελαιόλαδο, μεταφέρουμε στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε. Κόβουμε σε φέτες το σκόρδο, το προσθέτουμε, ανακατεύουμε και προσθέτουμε φρέσκο θυμάρι ψιλοκομμένο. Κόβουμε τις πατάτες σε κομμάτια, μεταφέρουμε στην κατσαρόλα, ανακατεύουμε, προσθέτουμε τα φασολάκια, το νερό, ανακατεύουμε, κλείνουμε το καπάκι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να βράσουν. Σε μπολ βάζουμε μουστάρδα, μέλι, άνηθο, χυμό από λεμόνι, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε στο μπολ το ζουμί από την κατσαρόλα, ανακατεύοντας συνέχεια. Μεταφέρουμε το μείγμα πίσω στην κατσαρόλα, ανακατεύουμε απαλά και σερβίρουμε με ελαιόλαδο και ψωμί.